Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ευρυπίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Καλό μεσημέρι. Και συγχαρητήρια για χθες. Βράχνιασες. Όχι. Δεν έχει ακόμα τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει, είναι οι δύο πρώτοι γύροι. Αργούνε μετά τα καλά, αυτά που θα έχουν πουλήσει. Τα σημαντικά παιχνίδια. Ναι, όμως εκεί που κερδίζατε 7 πόντους και πήγες στον έναν, μπορεί να σκέφτηκες κάποιες παλιές αναμνήσεις από το Αλεξάνδριο. Όχι, σκέφτηκα ότι θα χάσουμε σίγουρα. Για να είμαι ειλικρινής. Πολύ ωραία. Γιατί, με ποια έννοια το λέω. Γιατί στο μπάσκετ όταν είσαι συνεχώς πάνω, γιατί δεν μας περάσανε ποτέ. Ήμασταν 39 λεπτά επάνω. Όταν πήγες στον πόντο, είναι συνήθως η εμπειρία μου από τον μπάσκετ λέει ότι μια φορά θα σε περάσουν και θα τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή. Λέω τώρα έχει γούστο να γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, ευτυχώς δεν είναι. Πες για την ομάδα σου, τι προοπτική έχει, πώς βλέπεις τα παιδιά σου και κυρίως πέρα από κάθε αποτέλεσμα, αν πιστεύεις πολύ έτσι δυνατά ότι θα έχουμε στην πρώτη ομάδα τα επόμενα χρόνια παιδιά από τους έφηβους κτλ. Ναι, συνεχίζουμε τη δουλειά που κάνουμε εδώ τα τελευταία 3 χρόνια, που πέρσι πήραμε... κάναμε τον double στη Θεσσαλονίκη και στο παιδικό και στο εφηβικό. Ναι. Η ομάδα του εφηβικού έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Δουλειά να γίνονται καλύτεροι και από εκεί και πέρα ναι, αυτός είναι ο στόχος. Να βγουν παιδιά για το αντρικό. Αυτός είναι ο στόχος. Το πρωτάθλημα έρχεται δεύτερο. Μακάρι να έρθει, φυσικά μακάρι να έρθει. Πάω και είμαστε. Αλλά ο στόχος είναι να γίνονται καλύτεροι και να μπορέσουμε να πλαισιώνουμε την αντρική ομάδα. Ευρυπίδη, είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το εφηβικό στους άνδρες. Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα που πρέπει να καλυφθεί με ποιο τρόπο, γιατί και στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό. Μπράβο, είναι τεράστια η απόσταση. Τεράστια. Δηλαδή τι εννοώ ακριβώς. Φεύγεις από το εφηβικό 18 χρονών. Ξαφνικά την άλλη μέρα πρέπει να αντιμετωπίσεις για παράδειγμα το Διαμαντίδη. Το Σπανούλη. Τον Χι Αμερικάνο. Ναι. Αυτό είναι τεράστια η απόσταση. Και σωματικά και ποιοτικά και... Και από εμπειρίες και από τα πάντα. Φυσικά. Ναι. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Είναι τεράστια η απόσταση. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από εμάς όμως. Αυτό πρέπει να γίνει ή από την Ομοσπονδία ή ένα πρωτάθλημα το Under 20 ή Under 21, κάπως έτσι ας πούμε, που έχει στην Αθήνα. Για να μπορέσει, αλλά να είναι αξιόπιστο αυτό το πρωτάθλημα για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν. Τι εννοείς έχει στην Αθήνα? Στην Αθήνα έχει ομάδα πρωτάθλημα Under 21. Στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, δεν έχει. Ναι, αλλά δεν είναι επίσημο. Δηλαδή, ο πρωταθλητής του Under 21, ας πούμε, λέω στην Αθήνα, μένει μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά είναι μια προσπάθεια να καλύψουν το κενό. Ναι, να το μειώσουν. Σίγουρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι. Τι στόχους βάζεις, είσαι και στο παιδικό εκ νέου, έτσι, είσαι και στους εφήβους, τι στόχους βάζεις? Εγώ ο στόχος που βάζω είναι η κάθε προπόνηση. Η επόμενη προπόνηση να φεύγουμε καλύτεροι από αυτό που ήμασταν. Κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Από εκεί και πέρα να γινόμαστε καλύτερη ομάδα συνεχώς. Και από εκεί και ο τρίτος στόχος και ο πιο μακρύς ας πούμε, που δεν τον θεωρώ για μένα προσωπικά αυτό σκοπό, είναι να είμαστε στα τελικά της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί πέρα, άμα το πάρουμε, να είμαστε πανελλήνια και ούτω καθεξής. Επαφή με την πρώτη ομάδα έχεις εσύ ως προπονητής? Ναι, είμαι σχεδόν κάθε μέρα εκεί, ας πούμε, στις προπονήσεις. Επειδή έχω και εγώ στα κενά μου αυτά, πηγαίνω παρακολουθώ συνέχεια. Ξέρεις, έχουμε την αίσθηση ότι έχει καιρό ο ΠΑΟΚ να αναδείξει παίχτη. Αυτή την αίσθηση έχουμε. Δεν ξέρω αν δεν είναι έτσι, είναι λάθος, θα μας πεις. Είναι, κοίταξε, είναι ο Κώτας και ο Λιάπης που είναι παιδιά από κάτω που έχουν ανεβεί επάνω τώρα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα άλλων, ας πούμε, είτε του κυρίου Σταυρόπουλου είτε του κυρίου Μαρκόπουλου. Ποιοι από αυτούς που έχουμε, αν τους κάνουν ή αν δεν τους κάνουν, θα τους προωθήσει την πρώτη ομάδα. Εμένα η δουλειά μου τελειώνει σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως βλέπεις εσύ τον Κώτα, έχει την φυσιολογική πορεία και τη φυσιολογική άνοδο για να αρχίσει να στέκεται καλά και να έχει παραπάνω από ένα λεπτό στην πρώτη ομάδα? Ναι. Αν και δεν είναι δικιά μου δουλειά, ναι. Πιστεύω ναι. Ίσως να μην έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ έναν... Μάλλον τον έβγαλε, τον Κούνιερ τον έβγαλε. Αλλά δεν μπορείς να τον κρατήσει. Είναι και αυτό. Ναι. Και αυτό. Σωστό. Το πιο μεγάλο πρόβλημα απ' όλα στο μπάσκετ. Έτσι ακριβώς. Όπως δεν υπάρχει προοπτική να παίξει Ευρωλίγκα κατά πάσα πιθανότητα, έτσι και σε αυτόν τον ανταγωνισμό να κρατήσει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και εκεί... Μα είναι αυτός ο νόμος τώρα των 18 ετών,
Αφού είναι τραγικό τώρα αυτό. Δηλαδή εσύ έχεις ένα παίκτη από τα 12 έως τα 18. Ναι, τον ναι. προπονείς, τον φτιάχνεις, τον κάνεις και ξαφνικά μπορεί να τον πάρει οποιοδήποτε γιατί είναι ελεύθερος στα 18. Δηλαδή τον κάνεις εσύ, τον θέλεις για να τον κάνεις ένα συμβόλαιο με τα 1000 λεφτά και έρχεται κάποιος άλλος ο δυνατός τώρα ναι, και σου λέει αυτό και χάνεται. Μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μεγάλο τεράστιο. Πρόβλημα. Τεράστιο. Ωραία. Ευρυπίδα, σας ευχαριστήσουμε. Καλή σεζόν. Με υγεία για εσένα και τα παιδιά σου και σε όλα τα ξαναπούμε. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.